Αγαπητοί τηλεθεατές, Χριστός Ανέστη, σήμερα 8 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο, τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου μας. Αυτόν ο οποίος έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο, τις τρεις επιστολές και την Αποκάλυψη. Μεγάλη η σημερινή ημέρα, γιατί είναι μέγας ο εορταζόμενος. Βέβαια εορτάζει και ο Άγιος Αρσένιος ο Μέγας. Αλλά εμείς θα στραφούμε ολίγον να δούμε τη μορφή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και περισσότερον να δούμε αυτό ακριβώς το βιβλίο της Αποκαλύψεως με δύο λόγια, και από όλο το βιβλίο της Αποκαλύψεως να ασχοληθούμε με μία επιστολή την οποία γράφει ο Άγιος Ιωάννης εν Πνεύματι Αγίω και την στέλνει στον Επίσκοπο Σάρδεων. Μια πόλη που σήμερα σχεδόν είναι ανύπαρκτη, κάποια ελάχιστα απομεινάρια υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες σοβαρές μελέτες, όπως Φερρυππίν, μελέτη Λαμπάκη, οι 7 αστέρες της Αποκαλύψεως, που περιγράφονται εκεί αυτές οι 7 πόλεις: Πέργαμος, Θυάτυρα, Σάρδης, Σμύρνη, Φιλαδέλφια, Έφεσος, Λαοδίκια. 5 πόλεις, 5 αστέρες. Και αστέρες, όταν λέγει ο Άγιος Ιωάννης, το Πνεύμα το Άγιο για τις γλώσσες και τις χειρός της γραφίδος του Αγίου Ιωάννου, εννοεί και τις εκκλησίες, ως 7 λιχνίες, και κυρίως τους επισκόπους των 7 εκκλησιών ενέκαστων, 7 αστέρες που ήσαν ως λίχνη φωτίζοντες την πίμνη, την εκκλησία. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν, ο Υιός της Βροντής, αυτή η μεγάλη μορφή, ο οποίος έγινε και Υιός κατά χάριν της Παρθένου, διότι σε αυτόν ο Ιησούς Χριστός εμπιστεύτηκε τη μητέρα του κατά των σταυρικών του θάνατων, είπε «Ιδού ο Υιός σου», και στρεφόμενος προς τον Άγιον Ιωάννη είπε «Ιδού η μήτρη σου». Ηγαπημένος και παρθένος, αγνός, έμεινε λοιπόν ένα τέλειο παράδειγμα παρθενίας, αγωνιστικότητος, ομολογίας της πίστεως, και γνωρίζουμε ότι αυτός ο Άγιος ο Ιωάννης ο Θεολόγος πέρασε μέσα από καμίνια δοκιμασίας, διωγμούς, καταποντισμούς, ναυάγια, κατατρεγμούς, βασανιστήρια, λιθοβολισμούς, εξορίες και ποικίλες άλλες διώξεις υπέστη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, και βλέπουμε ότι μέσα από όλα αυτά τα βάσανα και μαρτύρια και διωγμούς, μέσα από όλη αυτή την τραγική κατάσταση, εξήλθε χρυσός, λαμπρός, εξήλθε ο Χριστός της αρετής που λέγεται Ιωάννης ο Θεολόγος. Δεν θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες. Υπάρχει μία παράδοση, βέβαια έχει γραφτεί από τον Πρόχωρον, και η Αποκάλυψη κατά υπαγόρευση του Αγίου Ιωάννου, όπως άκουγε και έβλεπε, και καμιά φορά πιο πολύ άκουγε και πιο πολύ έβλεπε, όραμα και ήχο, εικόνα και ήχο, και δίνει λοιπόν την εντολή στον Πρόχωρο να γράφει ακριβώς ό,τι έβλεπε
με τη στιγμιαία εκείνη εντύπωση, με όλη την συναισθηματική φόρτιση, να ακούει τον Θεό να μιλούντα, να βλέπει τη μορφή του Ιησού Χριστού, πως φάνταζε η μορφή του Ιησού Χριστού όπως είναι στο πρώτο κεφάλαιο, να αποκαλύπτονται όλα τα σημεία και τα τέρατα, να νιώθει την φρίκη σε μερικές στιγμές ο Άγιος Ιωάννης, να βλέπει τα θηρία της Αποκαλύψεως, τα πολυκέφαλα και τα απελητικά, το δικέρατο και το επτακέφαλο και δεκακέρατο, που έχουν κάποιους συμβολισμούς, δεν θα πούμε σήμερα γι' αυτά, να βλέπει τους μάρτυρες, τους ιούς της πίστεως, όπως τον Ηλία και τον Ενόχ, να μάχονται κατά του Αντίχριστου. Βλέπει λοιπόν όλη την ανομία και την αδικία, όλη την αθλειότητα της γης, η οποία παρουσιάζεται με μία εικόνα ως Νέα Βαβυλώνα, και βέβαια η Νέα Βαβυλώνα δεν ταυτίζεται με μία μόνο πόλη μια φορά, αλλά είναι η Νέα Βαβυλώνα και η Ρώμη, η Παλαιά Ρώμη, γιατί έχουμε και Νέα Ρώμη, έχουμε την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη, και όταν λέμε Ρωμιούς τους Έλληνες, δεν τους θέλουμε Ρωμαίους πολίτες, υπηκόους στην Παλαιά Ρώμη, αλλά τους θέλουμε Έλληνες, γιατί το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος είναι ελληνικό, εξελληνίστη και εξεχριστιανίστη, και σημαίνει λοιπόν Ρωμιοσύνη και Ρωμιός Έλληνας και μάλιστα Ορθόδοξος. Βλέπει λοιπόν την Παλιά Ρώμη, την Βαβυλώνα και τις άλλες Ρώμες και τις άλλες πόλεις της αποστασίας και της αθλειότητας, της αδικίας και των εγκλημάτων, που έπιναν το αίμα των μαρτύρων, και βέβαια περιγράφει την Παλιά Ρώμη που οδήγησε στα θέατρα τους μάρτυρες να γίνουν βορά των λιονταριών, που τους έσφαξαν, που τους έκαψαν, που τους βασάνισαν. Μας δείχνει λοιπόν αυτή την Παλιά Ρώμη ως γυναίκα βρωμερή επάνω σε ένα θηρίο να κρατάει ένα ποτήρι χρυσό και να πίνει τα βδελίγματα, να πίνει το αίμα των Αγίων, των μαρτύρων δηλαδή, και να είναι γεμάτη ρυπαρότητα και ακαθαρσία. Μας δείχνει όχι μόνον την άσχημη πλευρά των πραγμάτων, όχι μόνον την αδικία, τα μαρτύρια και τους μάρτυρες, όπως μας παρουσιάζει κάποιους τείχους, να είναι κάτω από το θυσιαστήριο του ουρανού και να αγωνιούν πότε θα έρθει η μέρα της εκδικήσεως, ώστε να εκδικηθεί ο Θεός και να τιμωρήσει τους διώκτες και βασανιστές. Δεν βλέπει λοιπόν μόνον τα μαρτύρια και τους διωγμούς και τις θλίψεις, δεν βλέπει μόνον τις ημέρες του Αντιχρίστου, ο οποίος με τα όργανά του θα ταλαιπωρήσει τον κόσμο με την λεγόμενη νέα τάξη των πραγμάτων, η οποία εξελίσσεται, όπως βλέπουμε και στις ημέρες μας, αντίχριστη τάξη πραγμάτων, που χτυπά στην βάση την αλήθεια του Ευαγγελίου και την Ορθοδοξία προπαντός, που οδηγεί σε μια σύγχυση, σε μια άλλη Βαβυλώνα, σε μια Βαβυλωνία σύγχυση ιδεών, σύγχυση πίστεων, σύγχυση ακόμη και της Ορθοδοξίας, μέσα στην χωάνη των αιρέσεων του παπισμού, του προτεσταντισμού, του χιλιασμού, των άλλων αιρέσεων, μέσα στην αντίχριστη αυτή, θα λέγαμε, εξέλιξη που έλαβε το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, ναι, την αντίχριστη, γιατί έχουμε δει ντοκουμέντα να διασκεδάζουν τρόπον την απαρά, να προσεύχονται και να διαλέγονται μέσα σε ατμόσφαιρες παγανιστικές, στις οποίες ακριβώς βάζουν πρωτογόνους να καλούν πνεύματα, να κάνουν δίθεν κάθαρση πρωτόγονοι με επικλήσεις πνευμάτων πονηρών, και είδαμε και φρίξαμε και κάποια τσάνκ κορεάτισα να επικαλείται τα 17 πνεύματα, μεταξύ αυτών 17 τελευταίων έβαλε το πνεύμα του αδελφού Ιησού Χριστού. Πώς τον έκανε αδελφό αυτή τον Ιησού Χριστό, όταν δεν είναι Ορθόδοξη, δεν είναι Χριστιανή? Γιατί είναι και κάτι άλλο παραπέρα. Είναι και ανατολικίζουσα θρησκευτικότητα, την οποία έχει σαμανισμός και ορθοδοξία. Μπορούν ποτέ να συμπορευτούν και να ταυτιστούν?
Είδαμε λοιπόν φοβερά πράγματα μέσα στο λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, που και μόνο η ορολογία σημαίνει σύγχυση, σημαίνει Βαβυλώνα, σημαίνει κόλαση, που η αλήθεια περιθωριοποιείται ή αφομοιώνεται ή αποδυναμώνεται, και το Πνεύμα το Άγιον στενάζει και θα λέγαμε κλαίει και οδυνάται μέσα σε αυτές τις συμπληγάδες πέτρες του λεγόμενου δήθεν Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Και μετά βλέπουμε και τη σύγχυση με την ένωση στον Πάλαμαν με τους Σουνίτες, βλέπουμε τη σύγχυση με τους διαλόγους, βλέπουμε άλλη σύγχυση να θέλουν να επικρατήσει πλέον ένα φαύλο βαβυλωνιακό πνεύμα πανθρησκείας, πανχριστιανικό στην αρχή, ώστε να λένε, και λένε και επίσημα χείλη και από πατριαρχείων ακόμη, ότι δεν διαφέρουμε από τους παπικούς, ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά, ότι πάμε να κάνουμε ένωση, γιώμα του Θείου αν μπορεί να γίνει τέτοια ένωση, ότι πάνε να κάνουν τώρα κοινόν αρατασμό του Πάσχα, ότι καταργούν και με ένωση με τους μονοφυσίτες, καταργούν τέσσερες οικουμενικές συνόδους. Χίλια δύο πράγματα είναι εκεί στις ημέρες μας. Για να κλείσω την παρένθεση αυτή, άλλη εκπομπή θα μας απασχολήσει ειδικά για τα φαινόμενα αυτά. Τα φαινόμενα της συγχρόνου Βαβυλωνίας, της συγχύσεως, της προδοσίας της Ορθοδοξίας, της ανασταυρώσεως του Χριστού, της ποδοπατήσεως οικουμενικών συνόδων. Λες και δεν ήξεραν οι Άγιοι Πατέρες, λες και το Άγιο Πνεύμα έκανε λάθος ή δεν έδωσε πλήρη διατύπωση των δογμάτων, λες και δεν διέκρινε Ορθοδοξία και αίρεση, λες και δεν περιχαράκωσε, λες και δεν οριοθέτησε Εκκλησία Χριστού που είναι Ορθοδοξία, και όπως την έχουμε αυτή την Εκκλησία στους 8 πρώτους αιώνες, στις 8 οικουμενικές συνόδους. Βέβαια έχουμε και μετά τον 9ο αιώνα, έχουμε συνόδους που έχουν τον χαρακτήρα οικουμενική συνόδου, αλλά τουλάχιστον να βάλουμε ένα δίκτυ, ένα μέτρο συγκρίσεως τις 8 πρώτες οικουμενικές συνόδους, τις 8 που είχαμε ενότητα Ανατολή και Δύση. Αν καθρεπτιστούμε λοιπόν μέσα σε αυτές τις 8 οικουμενικές συνόδους, εμείς ως Ορθόδοξη Εκκλησία, τουλάχιστον στο πιστεύω μας, είμαστε ταυτισμένοι απόλυτα και δεν διαφέρουμε μέχρι τώρα. Εάν καθρεπτιστούν λοιπόν οι παπικοί, η Εκκλησία του Βατικανού, ο παπισμός όπως τον κατήδησε ο Πάπας, θα δουν πολλές και μέγιστες διαφορές. Δεν υπάρχει ταυτότητα λοιπόν πίστεως, δεν υπάρχει ευθυγράμμιση στην πορεία του Αγίου Πνεύματος. Και μιλάνε λοιπόν για ενότητες, μιλάνε όχι μόνο για ενότητα αλλά για ένωση, μιλάνε και για κοινό Πάσχα, κοινό εορταγμό του Πάσχα και χαίρε βάθους αμέτρητον. Πού πορευόμεθα λοιπόν, η Αποκάλυψη εκπληρώνεται? Θα γίνει η Εκκλησία του Χριστού η Ορθοδοξία άλλη Βαβυλώνα? Θα πορνεύσει η Ορθοδοξία να προδώσει τον νυμφίον Χριστόν και να δεχτεί λοιπόν άλλους νυμφίους, τους πλάνους Βατικάνιους, εκείνους πλανητάρχες και κάποιους άλλους του παγκοσμίου λεγόμενου ψευδοσυμβουλίου των ψευδεκκλησιών, και θα δεχτεί λοιπόν η Ορθοδοξία το συμφυρμό, το ανακάτεμα μέσα στο λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Ψευδεκκλησιών, να ανακατεύεται με μάγους, με μάντις, με πρωτογονικές θρησκείες, με Ισλαμισμό, με δαλαϊλάμιδες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Κλείνω την παρένθεση αυτή, δεν μπορούσα να μην κάνω αυτό το σχόλιο. Πού πορευόμεθα λοιπόν? Θα κάνουμε και την Ορθοδοξία, θα την κάνουμε τι δηλαδή, Βαβυλώνα, πόρνη? Θα πορνεύσει και η Ορθοδοξία, θα εγκαταλείψει των νυμφίων Χριστών? Τότε τι γράψαμε? Τι γράψαμε τα Ευαγγέλια, και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα? Τότε γιατί έχουμε την Αποκάλυψη? Γιατί κάνουμε γιορτές Αποκαλύψεως? Γιατί έχουμε το καύχημα ότι αποτελούμε την ζώσαν Εκκλησία, την ταμιούχον της Χάριτος, την δεξαμενή του Αγίου Πνεύματος? Μία είναι η Εκκλησία, ένας ο Χριστός, δεν έχουμε πολλά κεφάλια σε ένα σώμα. Δεν θα κάνουμε σιαμαία εκκλησία με δύο κεφάλια και από εδώ και από εκεί, και Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης. Ένας είναι ο Χριστός και αυτός είναι κεφαλή, δεν είναι κεφαλή ο άνθρωπος,
αλλά δεν είναι η ώρα να πούμε περισσότερα για αυτή την, την λύπη μας με τα πράγματα όπως πορεύονται. Η Εκκλησία λοιπόν του Χριστού, η Ορθοδοξία είναι. Και όποιος θέλει λοιπόν να γίνει η Εκκλησία Χριστού πρέπει να στραφεί στην ταυτότητα μας τους 8 πρώτους αιώνες και να πει τι μας λείπει, να προσθέσει αν του λείπει και τι πλέον πρόσθεσε που δεν ταιριάζει να το αφαιρέσει. Εμείς δεν προσθέσαμε, δεν αφαιρέσαμε. Έχουμε την ταυτότητά μας. Έχουμε την Ορθοδοξία. Τι πάμε να κάνουμε? Βαβυλωνία? Να πορνεύσει η Ορθοδοξία μη γέννητον. Λοιπόν, παρουσιάζει εκείνη την παρένθεση αυτή ο Άγιος Ιωάννης τη Νέα Βαβυλώνα, που είναι και η Παλαιά Ρώμη, που είναι και το Βατικανό σήμερα, που είναι και ο Προτεσταντισμός, που είναι η Βαβυλωνία σύγχυσης, νέα σύγχυσης βαβυλωνική, το παγκόσμιο σημείο των εκκλησιών, που είναι οι αιρέσεις, που είναι όλα αυτά τα άθλια κατασκευάσματα, οι ψευτοθρησκείες, οι δαιμονολατρίες και οι σατανισμοί. Αλλά δεν παρουσιάζει μόνο αυτή την πλευρά ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Παρουσιάζει και την άλλη πλευρά. Όχι μόνο το σκοτάδι το οποίο παλεύει να εκτοπίσει το φως. Αλλά το φως δεν εκτοπίζεται. Αν μείνει φως, το σκοτάδι διαλύεται. Και αυτό, θα λέγαμε, απομονώνεται. Αλλά θέλουν να μεταβάλουν το φως σε σκότος, ώστε να υπάρχει κοινωνία σκότους με σκότος. Δεν δείχνει λοιπόν την πρόοδο του κακού και του σκότους και της βαρβαρότητας. Δεν δείχνει μόνο των θρίαβων, των ψευτοθρίαβων προσώραν, της πόρνης, της Βαβυλώνας, της παλιάς Ρώμης και όλη κάθε άλλης Ρώμης. Και βέβαια και το Βερολίνο Βαβυλώνα είχε γίνει και η Μόσχα άλλοτε Βαβυλώνα είχε γίνει όταν δίωξε την Εκκλησία του Χριστού και τα Τύρανα Βαβυλώνα είχαν γίνει όταν με το πρόσωπο του Χότζα έσφαξαν τους χριστιανούς και έκλεισαν τις εκκλησίες και η Νέα Υόρκη με όλο το συνοθήλευμα των αιρέσεων Βαβυλώνα νέα είχε γίνει και κάθε άλλη πόλη βαβυλωνιακή με σύγχυση μας οδήγησε σε αυτό το κατάδυμα στη σημερινή Βαβυλώνια. Μας δείχνει λοιπόν και το σκοτάδι που αποκαλύψεις αλλά και το φως και την Εκκλησία, την Νέα Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία να καταβαίνει από τον ουρανό και να έρχεται ο Χριστός να νικήσει, να συντρίψει το σκότος, να συντρίψει την αμαρτία και να δώσει την νίκη στο φως, την νίκη στην Εκκλησία. Το αρνείον, το εσφαγμένον είναι ο νικητής, είναι ο θριαβευτής, είναι αυτός ο οποίος έρχεται, είναι ο νικών και είναι ανικήσει, έρχεται και πιστεύομαι σε αυτήν την δύναμη του παντοδύναμου Χριστού, του Κυρίου μας και επομένως μας δίνει μήνυμα μεγάλο η Αποκάλυψη ότι δεν πρέπει να αποθαρρυνόμεθα, δεν πρέπει να λυγίζουμε, αλλά πρέπει να είμαστε πάντοτε ατενίζοντας τον Χριστόν, τον νικητήν Χριστόν. Θα γίνει ένα διάλειμμα κατά τη λεφτές και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε. Το μήνυμα λοιπόν της Αποκαλύψεως, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι η νίκη του φωτός κατά του σκότους, η νίκη της αλήθειας κατά του ψεύδους, η νίκη της ηθικής τάξεως κατά της αταξίας, της φαυλότητας, του χάους, η νίκη της δικαιοσύνης κατά Χριστών δικαιοσύνης, κατά της αδικίας, η νίκη του Χριστού, της Εκκλησίας, δηλαδή η νίκη της Νέας Ιερουσαλήμ, και όταν λέμε Νέα Ιερουσαλήμ, δεν έχουμε καμία αντίθεση με την παλιά βέβαια Ιερουσαλήμ, την ερισκομένη στην Παλαιστίνη. Η Νέα Ιερουσαλήμ δεν είναι εκεί. Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι όπου υπάρχει η Εκκλησία Ορθόδοξη, είναι η νίκη του Χριστού, η νίκη λοιπόν του Χριστού και η νίκη και η χαρά της νύφης, της Εκκλησίας, του Χριστού της νύφης, η οποία θα θριαμβεύσει τελικά και με το αίμα των μαρτύρων και με το αίμα των Αγίων που θυσιάζονται, πορφυρώνεται το πορφυρένιο βασιλικό, θα λέγαμε, ένδυμα της Εκκλησίας, ώστε να υποδεχθεί τον νυμφίον Χριστόν. Και μας παρουσιάζει η Αποκάλυψη, για να συνοψίσω πολύ, πάρα πολύ συνοπτικά αυτό το μήνυμα της Αποκαλύψεως, μας παρουσιάζει την Εκκλησία, ναι μεν, να δεινοπαθεί, να υφίσταται διωγμούς. Και βέβαια αυτοί οι διωγμοί, αυτά τα μαρτύρια, τελειώνουν μέσα από το πι, το καμίνι, την Εκκλησία και την σφυριλατούν
στο αμόνι του πόνου και της οδύνης, και σαν σφύρα είναι η χάρη του Θεού που επιτρέπει όλες αυτές τις δοκιμασίες ώστε να τελειώνονται οι χριστιανοί, δηλαδή να φέρουν στην τελείωση μέσα από το μαρτύριο, το μαρτύριο αίματος, το μαρτύριο συνειδήσεως, το μαρτύριο, θα λέγαμε, και το βάπτισμα των δακρύων, των οσίων, των δικαίων, των ασκητών. Αυτό είναι το μεγαλείο που παρουσιάζει η Εκκλησία μας στον κόσμο. Νικά των πονηρών, νικά με την πίστη, νικά με το ίσως, και αναμένει τον ερχόμενο νυμφίων Χριστών, και μας παρουσιάζει η Αποκάλυψη ένα διάλογο μεταξύ νύμφης και νυμφίου Χριστού, ένα ζωντανό διάλογο που λέγει η Εκκλησία στον νυμφίων: «Έρχου Κύριε Ιησού». Είναι στιγμές που λυγίζει ο πιστός και λέγει: «Δεν αντέχω πια άλλο τα μαρτύρια και τα βάσανα και διωγμούς και σκοφαδίες και όλα αυτά τα τεχνάσματα των οργάνων του σατανά, των αντιχρίστων, και τα εφευρήματα της νέας τάξης των πραγμάτων που βέβαια σπάζει και κυριεύει στον κόσμο, όπως είδαμε στη Βοσνία». Παρακαλώ, Χριστός Ανέστη. Ναι. Να ακούσω. Ναι. Τι εννοεί? Ναι, να απαντήσω. Δεν εννοεί τοπικήν έξοδον, αλλά ηθικήν, τροπικήν έξοδον. Δεν μας λέει να γίνουμε απόκοσμοι, ούτε να πάρουμε τα βουνά, να γίνουμε όλοι καλόγεροι, ερημίτες. Δεν εννοεί ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά εννοεί την έξοδο, την πνευματική, την ηθική, να αποχωρήσουμε τον εαυτό μας από την πλάνη, από την αίρεση, από την φθορά, την ανηθικότητα, την σύγχυση, την Βαβυλωνία γενικά του κόσμου. Εν το κόσμο θα είμαι, αλλά υπεράνω της σύγχυσης, της πλάνης, της φθοράς, της διαφθοράς, της αθλότητας αυτού του κόσμου. Εν το κόσμο λοιπόν είναι η Νέα Ιερουσαλήμ. Εν το κόσμο είναι η Εκκλησία. Και μην κατηγορούμε τον κόσμο. Δεν μας φταίει ο κόσμος, δεν μας φταίει η κοινωνία. Δεν μας φταίνε και οι αμαρτωλοί. Όσο και αν έχουν πάθει σύγχυση, φταίει γενικά το σύστημα, και φταίμε και εμείς όλοι μας που δεν γίνουμε στα τέκνα φωτός να φωτίσουμε, να προλαβαίνουμε την σύγχυση, να ελέγχουμε την σύγχυση, να σκορπίζουμε την πλάνη. Όλοι μας έχουμε ραθυμίσει, όλοι μας έχουμε ευθύνη. Και βέβαια να διαβάσουμε τώρα 6 στίχους από την επιστολή, δηλαδή προς Σάρδης, που στέλνει το Άγιο Πνεύμα με τη γραφίδα του Πρόχωρου κατά υπαγόρευση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ακούσατε αυτή την επιστολή που δίνει την απάντηση και σε πολλά προβλήματα που έχουμε και στο ερώτημα του προηγουμένου. «Και το Αγγέλο της ενσάρδες στην Εκκλησίας γράψον». Χριστός Ανέστη. Ναι. Όχι, είναι λάθος. Είναι αντίστροφο στην Αγία Γραφή. Να απαντήσω. Λοιπόν, η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει όταν έρθει η δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας. Τότε αρπαγισόμεν θα είναι εφέλεση. Οι περιλυπόμενοι, όσοι ζώμεν, είδα και κοιμή, θα αναστηθούν. Δεν θα αρπαστεί η Εκκλησία για να μην πονέσει και υποφέρει από τους διωγμούς του Αντιχρίστου. Αντίθετα, η Αγία Γραφή και τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές και η Αποκάλυψη μας ομιλούν ότι οι χριστιανοί θα παλέψουμε το θηρίο, θα αγωνιστούν, θα πικραθούν, θα διωχθούν, θα βασανιστούν και θα είναι οι μεγαλύτεροι μάρτυρες τις ημέρες του Αντιχρίστου. Μετά έρχεται ο Χριστός, αφού θα έχει περάσει η Εκκλησία μέσα από τον πόνο, μέσα από το καμίνι του πόνου, και αφού θα έχουν αναδειχθεί και οι μεγαλύτεροι μάρτυρες με τα βασανιστήρια, που ξέρει τώρα με ακτίνες λέιζερ, ξέρει με δηλητήρια, ξέρει με οπτικά αέρια, ξέρει με χίλιους δύο τρόπους να παγιδεύει, να παρακολουθεί, να ελέγχει, και βέβαια στο σύστημα αυτό της του εγκλωβισμού του ανθρώπου σε ένα έλεγχο σφαιρικό, εντάσσονται και οι ταυτότητες και οι κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, ηλεκτρονικές ταυτότητες, κάρτες εισόδου σε χώρους εργασίας,
με τις ηλεκτρονικές μαγνητικές λωρίδες και τα μικροτσίπ που περιέχουν μέσα, τον άνθρωπο τον κατευθύνουν, τον εντοπίζουν στο τετραγωνικό μέτρο. Όχι 100 συν πλην μέτρα, όπως είναι το 83, αλλά το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή επακριβώς τον εξιχνιάζουν, τον εντοπίζουν και μπορούν να τον εξοντώνουν με κάθε τρόπο. Αν δεν είναι τώρα να πούμε το θέμα αυτό, θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, και το Αγγέλο της ενσάρδης της Εκκλησίας γράψουν. Τότε λέγει ο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Αυτά λέγει ο Άγιος Θεός που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού. Λέγει ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, που έχει τα 7 πνεύματα, δηλαδή τα 7 χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος, και τους 7 αστέρες. Και μας θυμίζει και το πρώτο κεφάλαιο που λέει ότι κρατάει τα 7 αστέρια στο δεξί του χέρι, που σημαίνει τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας που αναφέραμε, όπως Πέργαμος, Θυάτιρα, Σάρδης, Σμύρνη, Φιλαδέλφια, Έφεσος και Λαοδίκια. Τι λέγει λοιπόν στον επίσκοπο, στον άγγελο, δηλαδή επίσκοπο της πόλεως των Σάρδεων? Είδα σου τα έργα. Ξέρει ο Κύριος, παρακολουθεί, είναι παρόν, όχι στους ουρανούς μόνον και από στη γη. Πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Με θυμών αΐ, πάστες ημέρες. Τι λέγει λοιπόν στον επίσκοπο Σάρδεων? Είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός συν. Έχεις όνομα πως είσαι δίθεν ζωντανός και όμως είσαι νεκρός. Δηλαδή όνομα χριστιανός, και μπορεί να είναι και κάποιο άλλο όνομα επισκοπικό που να έχει σχέση ζώσιμο, ζωτικός ή ζωτίων, που να ήταν ο επίσκοπος των Σάρδεων. Είδα σου λοιπόν τα έργα, τα γνωρίζω, μετράει, βλέπω Κύριος τα έργα με την παραμικρή λεπτομέρεια. Ότι έχεις όνομα, ότι ζεις και νεκρός ή και είσαι νεκρός. Δεν ζεις, λέει, αληθινά εν πνεύματι Αγίου, αλλά έχεις νεκρωθεί. Και συμβουλεύει ο Κύριος, γίνου γρηγορών και στήριξον τα λοιπά αέμελων αποθνίσκην. Να γίνεις, λέει, άγρυπνος, γρηγορών, και να στηρίξεις τα λοιπά τα οποία επρόκειτο να πεθάνουν. Να στηρίξεις την Εκκλησία, το πίμνιο, τους πιστούς, αυτούς που έχουν ολιγοπιστία και κινδυνεύουν να καταποντιστούν, να αναβαγίσουν περί την πίστη. Και όχι μόνο περί την πίστη. Μπορεί να έχουν πίστη, θα λέγαμε, νεκρά, θεωρητική, χωρίς έργα. Είναι ναυάγιον αυτό, και ας λένε πως έχουν πίστη. Γίνω γρηγορών λοιπόν και στήριξον τα λοιπά αέμελων αποθνίσκην, τα οποία πρόκειται να πεθάνουν. Ού γαρεύρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού. Δεν βρήκα, λέει, τα έργα σου πλήρη ενώπιον του Θεού, του ουρανίου Πατρός. Μνημόνε βεούν πώς ήλυφας και ήκουσας. Θυμήσου λοιπόν τι, πώς έλαβες την παράδοση, την εν Χριστώ παράδοση της Εκκλησίας, και πώς άκουσες το κήρυγμα του Θείου Λόγου, και πώς είδες την πείρα μέσα, την παράδοση να διοχετεύεται με λόγο, με έργο, με ιεροπραξίες, με αγια μυστήρια, όλη αυτή η παράδοση. Και τήρηλε την παράδοση και μετανόησον. Και συνεχίζει, εάν ουν μη γρηγορήσεις, εάν δεν αγρυπνήσεις, ώστε να διορθωθείς και να στηρίξεις και να σώσεις και να φωτίσεις και να κάνεις τα έργα τα πρέποντα. Εννοείται, ήξω, θα έλθω επί σε ως κλέπτης, θα έρθω σαν κλέπτης εσένα. Και ου μη γνώση ποιαν ώρα ανοίξω επί σε. Και δεν θα ξέρεις ποια ώρα θα έρθω. Δηλαδή σημαίνει εδώ ότι θα στείλει κάποια τιμωρία ή θα του πάρει την ψυχή και μόνος δεν θα έχει την ευκαιρία και τον χρόνο να συμπληρώσει τα έργα του, να μην είναι ελλειπής και άξιος κολάσιος. Και συνεχίζει στο στίχο 4, είναι στο κεφάλαιο λοιπόν 3, στίχος 1 μέχρι 6, να δούμε τώρα το στίχο 4, κεφάλαιο 3 της Αποκαλύψεως. Αλλά έχεις ολίγα ονόματα εν σάρδεσιν. Έχεις λίγα ονόματα στις Σάρδης. Δηλαδή ονόματα σημαίνει χριστιανούς. Αού και μόλυναν τα ημάτια αυτών και περιπατήσουσι με τεμού ελευκείς ότι άξιοι συν. Τα οποία ονόματα, οι οποίοι χριστιανοί, δεν μόλυναν τα ημάτια των, δηλαδή το σώμα και την ψυχή τους. Δεν μόλυναν τον χιτώνα τον οποίον ενδύονται με το βάπτισμα. Όσοι Χριστόν βαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσεστε. Δεν μόλυναν λοιπόν την χριστοήφαντον, πνευματοήφαντον στολήν του βαπτίσματος και περιπατήσουν με τεμού εν λευκής, ότι άξιοι συν, και θα περιπατήσουν μαζί μου με λευκή ενδυμασία, διότι είναι άξιοι. Θα πούμε βέβαια κάποια σχόλια και στη συνέχεια όσο προλάβουμε. Ο Νικών, αυτός ο οποίος αγωνίζεται και νικά, ούτως περιβαλείται εν ηματής λευκής, θα ενδυθεί με ημάτια λευκά, και ου μη εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής,
και δεν θα σβήσω το όνομά του από την βίβλο της αιωνιότητος, της αιώνιας μακαριότητος. Και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και θα τον ομολογήσω και θα τον παρουσιάσω ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού του ουρανίου πατρός. Και καταλήγει ο στίχος 6. Ο έχω νους, ακουσά το, τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Επομένως, αυτή η επιστολή δεν απευθύνεται μόνον σε μία επισκοπή στη Σάρδη. Δεν απευθύνεται μόνον σε έναν επίσκοπο που μπορεί να ήταν ζώσιμο, ζωτικό, ζωτίον, που κάνει και λογοπαίχνιον, ότι έχει όνομα ζεις και όμως είσαι νεκρός. Απευθύνεται σε όλη την εκκλησία. Οι 7 αυτές εκκλησίες λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά για να σημάνουν τον εβδοματικό, θα λέγαμε, ο αριθμός 7 είναι ιερός, για να σημάνει τον εβδοματικό χρόνο, να σημάνει τον επίγειο χρόνο, την επίγεια, θα λέγαμε, εκκλησία, η οποία αγωνίζεται και πρέπει να έχει την αγρύπνια, την πνευματική, ώστε να μην πέσει στον πνευματικό λίθαργο και των πνευματικών ύπνων και αμελήσει τα έργα και αδρανοποιηθεί η πίστη, και η πίστη πλέον τότε δεν σώζει, όπως δεν έσωσε η πίστη των 5 μωρών παρθένων. Είχαν πίστη, δεν είχαν έργα. Βέβαια δεν φτάνουν μόνο τα έργα, δεν είναι τα έργα που σώζουν. Ο πίστεως λοιπόν θα σωθεί, εκ πίστεως ζήσετε, που σημαίνει ζώσα πίστης, που σημαίνει εκφραζομένη με έργα η πίστης, με έργα τα οποία πηγάζουν από την ζώσα, αληθινή βέβαια πίστη, γιατί η πίστη της αιρέσεως αποκόπτει από τον Χριστό και κολλάζει. Μόνο με αυτούς τους στίχους θα ασχοληθούμε σήμερα, και αν παρακαλώ έχετε άλλα ερωτήματα, άλλα τηλεφωνήματα, να συζητήσουμε, να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα τα οποία έχουν. Παρακαλώ δώστε και πάλι τα τηλέφωνα στον αέρα. Και στον άγγελο λοιπόν της επισκοπής των Σάρδεων, των επίσκοπων της εκκλησίας, γράψτον, κάθε λέγει ο έχουν τα 7 πνεύματα. Είναι ο Παντοκράτορ και Παντοδύναμος ο Ιησούς Χριστός που συνεργεί στην αποστολή του Αγίου Πνεύματος και χαριτώνεται η Εκκλησία του Θεού. Αυτός κρατάει στα χέρια του λοιπόν όλο τον κόσμο, προπαντός δε την Εκκλησία. Είδα σου τα έργα ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και νεκρός εσύ. Δεν μπορεί να ελπίζει κανείς ότι θα σωθεί, εάν δεν έχει έργα αληθινά, έργα πίστεως, έργα αγάπης, τα οποία θεμελιώνονται στην ταπείνωση και στην αγάπη, αλλά παντός δε και στην Ορθοδοξία. Δεν μπορούμε να κόψουμε το ένα και να βάλουμε τα άλλα. Όνομα έχεις, και εμείς έχουμε όνομα, το οποίο λέγει χριστιανός και μάλιστα ορθόδοξος, και βέβαια και έχουμε και ειδικό όνομα, άλλος Κώστας, άλλος Γιάννης, και έχουμε και τον Άγιον, και όλοι λεγόμαστε χριστιανός. Και βέβαια πρέπει να προσέξουμε ώστε στις ταυτότητες να μην δεχτούμε να απαλληφθεί η ένδειξη χριστιανός ορθόδοξος, που αποτελεί ομολογία πίστεως. Όχι να πάθουμε άλλη σύγχυση, γιατί αυτό σκοπεύουν να μας κάνουν μια άλλη σύγχυση σε αυτόν τον κόσμο, να δούμε, ώστε να μην ξέρουμε πώς είναι η χριστιανή ορθόδοξη και να θριαμβεύσουν έτσι οι προπαγάνδες εις βάρος της ορθοδοξίας. Όνομα έχεις ότι ζεις. Ο Χριστιανός ζει κατά Χριστόν. Συμπορεύεται με τον Κύριο, συνταυρώνεται με τον Κύριο, περνά από την συσταύρωση στον κόσμο και ζει την χαρά της Αναστάσεως. Η εμπειρία του Χριστιανού είναι μια συνεχόμενη σταυροαναστάσιμη εμπειρία. Δεν μπορούμε να χαιρόμαστε την χαρά της Αναστάσεως άνευ του πόνου της οδύνης της σταυρώσεως. Γιατί το Κύριος, όσα και δεν υπάρχουν εξωτερικοί πειρασμοί που μας μιλεύουν, μας σταυρώνουν και μας οδηγούν στην κάθαρση, στην απάρτια, τότε επιτρέπει να πειραζόμεθα από άλλους πειρασμούς και εξωτερικούς πειρασμούς. Αλλά ο Χριστιανός αγωνίζεται και λέγει Χριστός συνεστάβομαι και σε Χριστό ανέστη. Και έτσι πραγματικά ζει την εμπειρία της σταυροαναστάσιμη. Τα πάθη μας λοιπόν, τα κουβαλάμε μέσα στην ψυχή μας, αυτά τα πάθη χρειάζονται κάποια σταύρωση να πάθουμε για να οδηγηθούμε στην απάθεια, για να οδηγηθούμε στην Χριστό αληθινή ζωή. Το μήνυμα λοιπόν αυτής της επιστολής, γίνουν γρηγορών και στήριζον τα λοιπά.
και να στρίξεις λοιπόν, όλοι μας έχουμε ευθύνη, όχι μόνο ο εκάστοτε επίσκοπος, αλλά όλοι, και οι θεολόγοι, και οι ιερείς, και οι μοναχοί, και οι γονείς, και οι δάσκαλοι, και οι έχοντες αξιώματα πολιτικά κλπ. Όλοι μας έχουμε την ευθύνη να είμαστε γρηγόρθοι και να στηρίζουμε αυτούς και αλλήλους, και αδελφούς υπό αδελφού, στηριζόμενος, ως πόλης, όχι ΡΑΜ. Λοιπόν, να στηρίξουμε εαυτούς και αλλήλους. Έχουμε γίνει άτομα, έχουμε διαλυθεί, δεν λειτουργούμε σαν κοινωνία προσώπων και μας έχουν ανακατέψει με τόσα προβλήματα που έχουμε ξεχάσει πραγματικά τις ανάγκες των αδελφών μας. Πρέπει λοιπόν να αλληλοστηριζόμαστε και να αλληλοπεριφορούμε στις ανάγκες μας και ο ένας να βοηθεί τον άλλον. Και ο προπαντός αυτοί που είναι στον λιχνοστάτη ως λιχνία για να φαίνουν και φωτίζουν και σκορπίζουν τα σκοτάδια, όπως είναι οι επίσκοποι, όπως είναι οι εφημέριοι, τι είναι ο εφημέριος στην ορία του. Ένας μικρός επίσκοπος, επισκοπεί. Επισκοπεύει, βλέπει τις ανάγκες, βλέπει τα σκοτάδια, φωτίζει, έχει λάβει, έχει έργα, έχει αρετή. Ομοίως και κάθε άλλος εργάτης του Ευαγγελίου και της αλήθειας, οφείλουμε λοιπόν να έχουμε αυτή την απαγρύπνηση και να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Ού γαρευρικά σου τα έργα πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού μου. Το λέγει και σε εμάς αυτό. Είμαστε πλήρης, τα έργα μας είναι πλήρη και τέλεια. Φτάνουν τα έργα μας για να σωθούμε. Είναι έργα φωτός, είμαστε τέκνα φωτός. Ή έχουμε σκοτάδι μέσα και τα μάτια μας δεν βλέπουν το φως του Χριστού και δεν βλέπουμε μεταμόρφωση εν Χριστό. Μνημόνευε ούν πως ήλυφας και ήκουσας και τύρι και μετανόησον. Θυμήσου λοιπόν πως έλαβες την παράδοση. Να θυμηθούμε ορθόδοξοι αδελφοί μου χριστιανοί, κλήρος και λαός. Ποιαν ορθοδοξίαν παρελάβομεν, ποιαν Έλλην ορθοδοξίαν παρελάβομεν. Θέλουν να μας τα διαλύσουν όλα, θέλουν να μας ανακατέψουν το φως με το σκοτάδι, αφού μας παραμορφώσουν και αφού μας οδηγήσουν σε μια αποδυνάμωση, σε ένα διχασμό, σε άλλα σχίσματα, σε άλλες ταλαιπωρίες, σε άλλα βάσανα, ώστε να θριαμβεύσει μέσα στο διέρι την ορθοδοξία, να θριαμβεύσουν οι βάρβαροι, οι άλλοι βάρβαροι που πολλοί υπάρχουν, πάρα πολλοί πλεονάζουν σήμερα οι βάρβαροι και εκ της Ανατολής και εκ της Δύσεως και από παντού αλλού. Εάν μη γρηγορήσεις, ύψο επισέως κλέπτης. Εάν λοιπόν δεν αφυπνιστούμε ό,τι αξίωμα και αν έχουμε, όποια αξίωμα και αν έχουμε, όπου και να είμαστε, θα δώσουμε λόγον στον Κύριον, θα έχει στιγμή που θα φύγουμε τον κόσμο. Εάν, εκτός και αν φέρει ο Κύριος την παρουσία του και τώρα, ποιος μπορεί να τα αποκλείσει, μπορεί να κάνει συστολή του χρόνου και χίλια χρόνια αν μας μένουν μέχρι την παρουσία, αν μας μένουν μέχρι την παρουσία, θα κάνει μία μέρα. Δεν μπορούμε να μετράμε χρονολογικά και να λέμε τότε, και μάλιστα κάποιοι λένε 2050 θα γίνει η δεύτερη παρουσία. Πράγματα φεύγα. Δεν μπορούμε να θέτουμε χρονικά όρια. Δεν μπορούμε να έχουμε εμείς το μέτρο του χρονικού προσδιορισμού. Δεν το αποκάλυψε ο Κύριος και κανείς από τους πατέρες τους σοβαρούς δεν μίλησε για χρονολογίες, για μέρες και χρόνια. Επομένως προσέξτε, μην πλανούμεθα. Ο Κύριος είναι που διαστέλει τον χρόνο και μία μέρα που αν δεν κάνει χίλια χρόνια και χίλια χρόνια δεν κάνει μία ημέρα και συστέλει τον χρόνο. Ο Κύριος είναι που κατευθύνει τον χρόνο και το παρόν και το μέλλον. Θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα έχουμε την κατάλυση των χρονικών αυτών φραγμάτων, θα έχουμε μια στιγμή απρόπτα, αν είναι τώρα, αν είναι μετά, αν είναι με χρόνια, αυτός το ξέρει, που θα καταλυθούν τα φράγματα του χρόνου, το χθες, το τώρα και το αύριο, το παρελθόν παρόν και μέλλον, και θα έχουμε το αιώνιο παρόν και θα είναι η κρίση και η ανάσταση νεκρών από την παρουσία του Κυρίου μας. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, είχαν σαν κλέφτης ο Κύριος ως νηφίος να παραλάβει την ποια νύχτη. Έχουμε την στολή του γάμου, έχουμε τα έργα, έχουμε την πίστη, ή κινδυνεύουμε να χάσουμε και την πίστη μας.
Ποιο μη γνώση πήγαν ώρα ανοίξω επί εσέν, και αν ο κύριος δεν έρθει αυτός να μας κλείνει από την δευτέρα παρουσία. Ο άνθρωπος φεύγει κάποια στιγμή. Μήπως έζησαν οι παππούλιδες μας, οι αγιάδες μας, οι προπάππουδες μας. Πού είναι εκεί όλοι αυτοί. Στον άλλο κόσμο, εκεί θα πάμε και εμείς κάποια στιγμή. Και δεν ξέρουμε αν θέλω να δώσει ένας κλέπτης. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Και συνεχίζει η επιστολή, να κάνω ακόμα λίγα σχόλια. Αλλά έχει και λίγα ονόματα ενσάρτηση. Υπάρχουν και λίγα, λίγοι χριστιανοί δηλαδή, που δεν φέρουν σαν βάρος το όνομα του χριστιανού. Αλλά είναι χριστοποιημένοι μέσα από τους αγώνες και πραγματικά εκφράζεται Χριστός με τον λόγο τους και το βίο τους. Αόνοματα οι οποίοι χριστιανοί και μόλυναν τα ημάτια αυτών, δεν μόλυναν τα ενδύματά τους και περιπατήσουν με τεμού ελευκή ισοδιάξηση και επομένως φέρουν την ελευκή στολή του βαπτίσματος, δεν σπήλωσαν το βάπτισμα, τη στολή, την σωήματη του, την πνευματίδα του Χριστού μας. Αλλά, αφήτε, εμείς είμαστε μαθούροι και μαρτάνουμε. Έχουμε το άλλο βάπτισμα, το βάπτισμα των δακρύων, της μετάνοιας, της εξομολογήσεως που ξαναγινόμαστε ολόλευκοι. Μην αδρανούμε. Δεν έχουμε άλλη ζωή. Δεν θα ξαναγυρίσουμε εδώ να διορθώσουμε αν έχουμε λάθη, αμαρτήματα, κρυφά ή φανερά. Και αυτή είναι η άξη λοιπόν που έχουν λευκόν τον χιτώνα και καθαρεί την ψυχή και το σώμα. Ο Νικόν ούτως περιβαλείται εν μαθής λευκής. Πού με εξαλείψει το όνομα αυτού έτους δήμου της ζωής. Και δεν θα μας δεις λοιπόν από τον ουρανό. Θα είμαστε στον Κύριο κοντά, μακάρι το εύχομαι για όλους μας, αλλά αυτό θέλει δουλειά. Και μην παραπονούμε εδώ όταν περνάμε μέσα από δοκιμασίες. Έτσι ο Κύριος έκρινε. Άλλοι να τελειώνονται με το σπαθί, άλλοι με τη φωτιά, δηλαδή με μαρτύριο νέματος, άλλοι με τα βάσανα και τις δοκιμασίες και τον κόπο, η μάνα με τα παιδιά που αναστρέφει, και τους κόπους και την πολυτεχνία και την φροντίδα να γίνουν παιδιά του Θεού και ήρωες και άγιοι, όπως είναι ο Χρήστομος, άλλοι με την τιμιότητα, άλλοι με τις ασκήσεις, άλλοι με το μαρτύριο, δηλαδή τη συνειδήσεως. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλα οράματα σε αυτόν τον κόσμο. Και οι θέσεις και τα αξιώματα και οι τιμές και τα χρήματα και τα κτήματα και οι δονές μένουν αυτά όλα εδώ. Μαζί μας παίρνουμε λοιπόν την αιώνια και αθάνατη ψυχή. Και βέβαια πρέπει να έχουμε μια καθαρή ψυχή και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να δώσουμε λόγο. Έργα αγαθά λοιπόν, πίστη ορθόδοξη αδελφοί μου. Πρέπει να προσέχουμε γιατί κινδυνεύει η ορθοδοξία μας, κινδυνεύει να αλλοτριωθεί. Κινδυνεύουμε να γίνουμε και εμείς Βαβυλώνα, σύγχυνση, να αντιδράσουμε, να αγωνιστούμε, να κρατήσουμε την ταυτότητά μας στην ελληνοορθόδοξη. Και βέβαια βλέπουμε σημεία των καιρών. Οι ιερός Λιβάνδαλοι ισοπαίδωσαν με το γραφείο, 250 τάφους τους ισοπαίδωσαν και συνέβησαν τους ταυρούς. Κοιτάξτε αντίχρηστες ενέργειες. Στο Ηράκλειο Θεσσαλονίκης τα είδαμε, φτιάξαμε σημεία των καιρών. Πολεμείται η πίστη. Πολεμείται η πίστη μας και η ορθοδοξία μας και η ελληνοφόρος ταυτότητά μας. Ας αγωνιστούμε λοιπόν. Ζούμε αποκαλυπτικές στιγμές. Ήρθε λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, ο οποίος σήμερα γιορτάζει να δεσπεύσει τον Κύριο, να μας δώσει φώτιση, παρηγορία, δύναμη, πνεύμα Άγιον, ενότητα, αγάπη, ειρήνη και αγωνιστικότητα. Αγαπητοί συνεργατές, η ώρα μας δώθηκε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε. Το Καμάρι Tours σας προσφέρει σε ξενοδοχεία ΑΒ και ΓΑΜΗ κατηγορίας και παραδοσιακά σπίτια την καλύτερα μία εβδομάδα. Οι τιμές περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, εισιτήρια πλοία ΑΒ θέσεις και μεταφορές στο νησί. Καμάρι Tours.